Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω διάφορα σχέδια για τα νύχια, τα οποία είναι λίγο πιο ρομαντικά. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είτε και για όλη τη χρονιά. Ελπίζω λοιπόν να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Για να μην σας κουράζω και σας βάζω εξτρά πλάνα, να ξέρετε ότι σε όλα τα σχέδια θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο βερνίκια. Το base coat θα είναι από την Essence το Extreme Last Base Coat και το top coat θα είναι από την China Glaze το Fast Forward Top Coat όπως πάντα. Για το πρώτο σχέδιο έχω ξεκινήσει αρχικά βάζοντας δύο στρώσεις από ένα λευκό βερνίκι. Εγώ χρησιμοποίησα από τη Lila το νούμερο 36, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε λευκό έτσι βερνίκι σας αρέσει. Και θα χρειαστούμε και ένα κόκκινο και ένα μαύρο βερνίκι. Το μαύρο που χρησιμοποιώ είναι από τη 16 το νούμερο 408 και το κόκκινο είναι το 521. Αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι να πάρω με ένα πινελάκι λίγο από το μαύρο βερνίκι και θα πάω εδώ στο μικρό δάχτυλο να σχηματίσω ένα λάμδα. Θα το κάνω λίγο πλαγιαστά, όχι τόσο ίσια. Θα βοηθούσε πάρα πολύ αν είχα ένα λίγο πιο λεπτό πινελάκι. Είμαι στην αναζήτηση για λεπτά πινέλα, οπότε αν έχετε κάποιο στο νου σας, γράψτε το μου από κάτω για να πάω να τα τσεκάρω. Οπότε πηγαίνω και κάνω μία κάθετη γραμμή και στη συνέχεια πηγαίνω και κάνω και μία οριζόντια. Το επόμενο νύχι το αφήνω γιατί θα πάμε να κάνουμε την καρδούλα και θα πάω σε αυτό να κάνω ένα V. Θα κάνω ουσιαστικά μία διαγώνια γραμμή εδώ και θα πάω να κάνω και άλλη μία από την άλλη. Και θα πάω και σε αυτό το νύχι να σχηματίσω το έψιλον. Το θέλω λίγο πλαγιαστό, οπότε θα το κάνω να έχει φορά προς τα εδώ. Κάνω μία οριζόντια γραμμή και έπειτα πηγαίνω και κάνω μία κάθετη προς τα κάτω. Και τώρα θα πάω με ένα από αυτά τα εργαλεία που κάνουμε βούλες, θα πάρω λίγο από το κόκκινο χρώμα για να πάω να σχηματίσω την καρδούλα. Το καλό με αυτό το εργαλείο είναι ότι έχει δύο πλευρές, οπότε έβαλα ποσότητα και από τη μία και από την άλλη. Η μία πλευρά είναι λίγο πιο χοντρή και η άλλη είναι λίγο πιο λεπτή, οπότε με αυτή θα κάνω το μεγαλύτερο μέρος της καρδούλας και με το πιο λεπτό θα κάνω τις λεπτομέρειες. Πηγαίνω λοιπόν εδώ πέρα. Δεν θέλω να είναι ίσια, θέλω να είναι λίγο πλαγιαστή, οπότε αφήνω έτσι λίγη ποσότητα και πηγαίνω με την άλλη πλευρά και διορθώνω έτσι λίγο το σχήμα. Κάπως έτσι είναι λοιπόν το σχέδιο με μία στρώση. Τώρα θα τα αφήσω να στεγνώσουν πολύ καλά και επίτε θα περάσω και από πάνω με άλλη μία για να διορθώσω έτσι λίγο το σχήμα και να γεμίσω τα κενάκια. Και έτσι είναι λοιπόν το σχέδιο με δύο στρώσεις. Έχω διορθώσει το σχήμα, έχω γεμίσει και τα κενά. Οπότε το μόνο που μένει είναι να βάλουμε top coat και τα νύχια μας είναι έτοιμα. Και για το επόμενο σχέδιο έχω βάλει πάλι τα ίδια χρώματα. Έχω βάλει το μαύρο από τη 16 σε ένα νύχι, το κόκκινο σε ένα άλλο και τα υπόλοιπα τα έχω βάψει με το λευκό από τη Lila. Σε αυτό το σχέδιο θα χρησιμοποιήσω και αυτοκόλλητα για τα νύχια. Τα συγκεκριμένα τα έχω πάρει από το Nails Walk. Θα σας έχω από κάτω το link για το site σε περίπτωση που θέλετε να τα δείτε. Παίρνω ουσιαστικά ένα από τα αυτοκόλλητα και πηγαίνω και το κολλάω στο νύχι μου. Το θέλω πλαγιαστά και προς την κάτω μεριά του νυχιού. Οπότε το βάζω έτσι εδώ. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και άλλα αυτοκολλητάκια και να γεμίσετε τον νύχι, αλλά εγώ το θέλω σε αυτό το σημείο και το πιέζω έτσι ελάχιστα για να κολλήσει καλύτερα. Στο άλλο νύχι τώρα θα πάω να σχηματίσω αρχικά ένα χ και αυτό το θέλω πλαγιαστά.
Και θα πάω εδώ να σχηματίσω και το όμικρον. Κάνω ουσιαστικά ένα κυκλάκι. Τα αφήνω λοιπόν σε αυτό το σημείο να στεγνώσουν λίγο και έπειτα θα τα περάσω με άλλη μια στρώση για να διορθώσω και σε αυτό το σχήμα τους. Και αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αφού έχουμε διορθώσει και το σχήμα. Μου λείπει εδώ πέρα κάτι, οπότε σκέφτομαι να πάω να κάνω εδώ μια μικρή έτσι καρδούλα για να μην είναι τόσο άδειο. Και αφού έχω κάνει και την καρδούλα, έχουμε τελειώσει με το σχέδιο. Το μόνο που μένει είναι να βάλουμε top coat και είναι έτοιμα. Και για το τελευταίο σχέδιο για τα νύχια, το οποίο είναι αυτό το καρδιογράφημα με την καρδούλα, έχω χρησιμοποιήσει 2 στρώσεις από το λευκό βερνίκι από τη Λάιλα και θα πάμε να κάνουμε το σχέδιο με το κόκκινο βερνίκι από τη 16, στο νούμερο 521. Σε αυτό το σημείο ιδανικά εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιώ ένα λίγο πιο λεπτό πινελάκι από αυτό, απλά επειδή δεν έχω στην κατοχή μου αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσω αυτό και έπειτα θα πηγαίνω να διορθώνω το σχήμα. Αυτό που κάνω είναι ουσιαστικά να ξεκινάω από αυτό το νύχι, θα κάνω μία οριζόντια έτσι γραμμούλα ευθεία μέχρι αυτό το σημείο, έπειτα θα την κατεβάσω προς τα κάτω λίγο διαγώνια. Και ακριβώς αυτό το σημείο θα πάω να την ανεβάσω προς τα πάνω, μέχρι εδώ πέρα. Αφού την έχω ανεβάσει προς τα πάνω, θα κατεβάσω ξανά τη γραμμούλα μου με μία διαγώνια έτσι γραμμή και θα τη φτάσω σε αυτό το σημείο που είναι νοητά μία σχεδόν ευθεία με την αρχική ευθεία γραμμή που κάναμε και εδώ πέρα θα πάω να συνεχίσω την ευθεία γραμμή που είχαμε. Μπορεί να λερωθώ λίγο εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, θα το καθαρίσω στη συνέχεια. Και ουσιαστικά κάπως έτσι κάνουμε το σχέδιο. Συνεχίζω να κάνω το ίδιο και στα υπόλοιπα νύχια. Πηγαίνω λοιπόν κάνοντας μία σχετικά έτσι ευθεία γραμμή. Μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας αρχικά την πάνω γραμμή, αν σας φαίνεται πιο ωραίο το σχήμα, για να μην είναι όλα ίδια. Οπότε ξεκινάω από πάνω, την κατεβάζω μέχρι κάτω-κάτω. Και έπειτα πηγαίνω και κάνω άλλη μία διαγώνια έτσι γραμμή. Τη φτάνω σε αυτό το σημείο που είναι νοητά μία ευθεία και συνεχίζω αυτή την ευθεία μου προς τα έξω. Εδώ. Αυτό το νύχι προς το παρόν το αφήνω γιατί θα πάμε να κάνουμε εδώ την καρδούλα. Οπότε πηγαίνω εδώ και συνεχίζω το ίδιο σχέδιο. Σε αυτό λοιπόν τον νύχι θα πάω να σχηματίσω μία καρδιά. Για να τη σχηματίσω όμως θέλω να κάνω την ευθεία γραμμούλα για να συνεχίζεται υποτίθεται από το καρδιογράφημα. Οπότε θα κάνω μία γραμμή δεξιά και αριστερά. Τώρα το σχήμα μπορεί να μην είναι πολύ ωραίο αλλά στη συνέχεια θα πάω να το διορθώσω. Και πηγαίνω εδώ πέρα να σχηματίσω έτσι την καρδούλα μου. Έτσι είναι λοιπόν τα νύχια με την πρώτη στρώση που έχουμε κάνει από το σχέδιο. Όπως είπαμε και στα προηγούμενα, θα τα αφήσω λίγο να στεγνώσουν και θα περάσω μετά για να το γεμίσω. Και έτσι είναι και το σχέδιο τελειωμένο, βάζουμε και το top coat και είναι έτοιμα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα και με το top coat. Κάπου εδώ έχουμε τελειώσει με τα σχέδια για τα νύχια. Ελπίζω πραγματικά το βίντεο να σας άρεσε. Αν τα δημιουργήσετε, εννοείται θα περιμένω τις φωτογραφίες σας στο Instagram για να τις δω κλασικά. Να περνάτε τέλεια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!